Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου, ο καιρός έξω είναι φελώδης με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Η ώρα είναι 3 ακριβώς, παρά 30 δευτερόλεπτα και ξεκινάμε. Να πάμε στη θεματολογία μας, το δεύτερο μέρος της ώρας εκμής. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Στογιάννης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ η Ένωση και ο γραμματέας του Σωματείου, ο κύριος Νίκος Ματιάκης. Θα μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους της ΔΕΗ ΑΕ. Τώρα, στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Θα έχουμε τους ανταποκριτές μας και από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Θα συνδεθούμε λοιπόν τηλεφωνικά με τα Γρεβενά, τη Φλόρινα και την Καστοριά και φυσικά με την Εορδαία και με τον Κωνσταντίνο Μαυρίδη, ενώ σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Τώρα πάμε γρήγορα στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άγωνος κηρύχθηκε τελικά ο διαγωνισμός για την πώληση τηλεοπτικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλόρινα. Η απόφαση πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Για το θέμα, μάλιστα, η επιχείρηση προέβη σε επίσημη ανακοίνωση, όπου αναφέρονται τα εξής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στην σημερινή του συνεδρίαση με ομόφωνη απόφασή του κήρυξε την τρέχουσα διαδικασία πώλησης τηλεοπτικών μονάδων άγωνη λόγω έλλειψης ικανοποιητικών προσφορών. Μάλιστα για το θέμα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Ανεξάρτητα από την έκβαση της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο στόχος της αποεπένδυσης του τηλεοπτικού δυναμικού παραμένει όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΔΕΗ ΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, είναι έτοιμη να προβεί το συντομότερο σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με την πεποίθηση ότι με την διευθέτηση σημερινών εκκρεμωτήτων, όπως θα δει και με την έμπρακτη απόδειξη μέσω λειτουργίας των διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης και βελτίωσης αποδοτικότητας των προσπόληση θεατρικών εταιριών, η νέα διαδικασία θα είναι επιτυχής. Τη στιγμή αυτή δεν μπορεί να υποθεί το παραμικρό για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη, με απορρόφησε το ρεπορτάζ σου. Σε ελάχιστα λεπτά ο Κώστας Μαυρίδης θα μας δώσει πληροφορίες, καθώς έχει συνομιλήσει και με την ηγεσία της Genop ΔΕΗ και με ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία ενέργειας στον Σπάρτακο, αλλά και στην εκπομπή μας λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με τους εκπροσώπους της Ένωσης, γιατί αυτές οι ημέρες έχουμε μια εντελώς διαφορετική πορεία της διαδικασίας πώλησης μονάδων. Το χρονοδιάγραμμα αλλάζει πλήρως και πιθανώς να δώσει τα δεδομένα. Πάντως, βρισκόμαστε στο κατόφλι σημαντικότητων εξελίξεων. Η μέρα λοιπόν σήμερα αφιερωμένη στη διαδικασία. Ένα μεγάλο μέρος αυτής. Λοιπόν, μία βόλτα από το site μας. Εκεί μπορούν οι φίλοι τηλεθεατές να δουν όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία, όπως και να θυμηθούν τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Σημαντικότερο πολιτικό γεγονός, η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, Προέδρου της Δημοκρατίας, στην Κοζάνη, το ρεπορτάζ, όπως και όλη η υπόλοιπη ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακου στο site μας flashpavlatv.gr. Πάμε στη σημερινή θεματολογία. Ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό ρεπορτάζ, διαφορετικό από την συνήθως σοβαρή και γκρίζα δημοσιογραφία, γκρίζα ειδησιογραφία της επικαιρότητας. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που θα γίνει σίγουρα πράξη, καθώς έχει μπει στην τελική της διαδικασία, της προσομοίωσης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με νέους ανθρώπους. Θα γίνει στο Δήμο Κοζάνης αυτό. Θα πάρουν μέρος νέοι από 17 έως 23 ετών. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι αφενός οι νέοι να ενημερωθούν για το πώς λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο, πώς παίρνει αποφάσεις ένας Δήμος και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αποφάσεις στην καθημερινότητά μας. Έχει όμως και ένα έξτρα κίνητρο, το να δώσει στους νέους το ερέθισμα να γίνουν ενεργοί πολίτες, να ασχολούνται και με την αυτοδιοίκηση και με την πολιτική, να μην στρέφουν το βλέμμα τους μακριά από αυτές τις εξελίξεις, γιατί η γκρίζα πραγματικότητα, όπως λέγαμε νωρίτερα, πολλούς τους αποθαρρύνει. Καλό θα είναι από πολύ νεαρή ηλικία οι άνθρωποι να γίνονται συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος ενημερώνει για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία δεν είναι πρωτοβουλία του Δήμου, είναι πρωτοβουλία και πρόταση δύο φοιτητών. Μιλούν και αυτοί στο ρεπορτάζ. Την θεωρώ πολύ όμορφη κίνηση και βεβαίως τηλεόραση του Flash θα είναι εκεί για να καταγράψει τις απόψεις των νέων. Μάλιστα. Σημαντική πρωτοβουλία. Πάμε να δούμε. Και μια πρόταση των φοιτητών, τη Στεφανία Ζούρκα και του Κωνσταντίνου Ρήνου. Η Στεφανία είναι φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής Ιστορίας του Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Κωνσταντίνος είναι φοιτής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας.
Μετά από την πρόταση λοιπόν των δύο αυτών παιδιών, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε και στην Κοζάνη, να κάνουμε και στην Κοζάνη μία προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στην πόλη μας. Ήρθαν τα παιδιά μας, παρουσίασαν τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους και μας φάρηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση και πολύ, θα έλεγα, δημιουργική. Σκεφτήκαμε ότι μια τέτοια πράξη μπορεί να έχει ωφέλη τόσο ακαδημαϊκά όσο και επιστημονικά, τόσο για την πόλη όσο και κυρίως για τους νέους, γιατί αυτό προωθούμε στην πραγματικότητα. Μέσα από αυτήν την ιδέα μπορούν οι ίδιοι νέοι να πάρουν εμπειρία σχετικά με ένα θέμα που είναι η λήψη των αποφάσεων, καθώς και η εξοικείωση με τα θέματα τα οποία απασχολούν τόσο τον τόπο μας όσο και γενικά. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου. Η προσομοίωση υπολογίζεται να διοργανωθεί στις 23 με 24 Μαρτίου. Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε επίπεδο ολομέλειας και σε δύο επιτροπές που θα συστήσουμε, κοινωνικής φύσης και οικονομικών. Είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Τώρα, πολλοί τηλεθεατές θέλουν ενημέρωση για το τι θα γίνει με τις λακκούβες που δημιουργήθηκαν στην έτσι κι αλλιώς με αρκετές λακκούβες πόλη της Κοζάνης και στα περίχωρα λόγω της κακοκαιρίας, της χιονόπτωσης, το ότι ο Δήμος αναγκάστηκε τα συνεργεία. Δηλαδή, αναγκάστηκε να ρίξουν πολύ μεγάλο όγκο αλατιού και είχε την φυσική, φυσιολογική φθορά ο δρόμος. Και μάλιστα σε ορισμένα σημεία δημιουργήθηκαν λακκούβες οι οποίες είχαν δημιουργήσει αντίστοιχα συνθήκες επικινδυνότητας στους δρόμους. Ο Δήμος προχώρησε σε ορισμένες πολύ σοβαρές περιπτώσεις σε μια πρόσκαιρη, σε ένα μπάλωμα του οδοστρώματος, αλλά επειδή θα πρέπει να γίνουν πραγματικά μεγάλες παρεμβάσεις, ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό, το περίμεναν και από το Δήμο. Ρωτήσαμε τον Δήμο Κοζάνης εάν υπάρχει και το κονδύλι και η πρόβλεψη να γίνουν αυτές οι επισκευές. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς απαντά ο κ. Ιωαννίδης. Εγκρίνουμε την μελέτη, τον τρόπο κατασκευής, τον τρόπο εκτέλεσης, συγγνώμη, και τους όρους για το έργο βελτίωση οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης. Είναι ένα έργο που αφορά τις ασφαλτοστρώσεις και επισκευές των δρόμων στην πόλη της Κοζάνης, προϋπολογισμού 619.290 ευρώ. Μεγάλη κακοκαιρία όντως, σαφώς. Ρήψη αλατιού, επιβάρυνε επιπλέον. Είναι λοιπόν αυτή είναι η απάντηση του Δήμου. Τώρα, να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Είχαμε πει από την αρχή, πριν από πολλούς μήνες που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τη συνένωση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ, ότι εμείς έχουμε ως στόχο σαν τηλεοπτικό σταθμό να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας, που είναι το να δώσουμε λόγο σε όλους όσοι έχουν, και έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για το θέμα αυτό, ξεκινώντας από την τοπική κοινωνία, από την εκπαιδευτική κοινότητα, από τις Πρετανίες Πανεπιστημίου και ΤΕΗ, από τους βουλευτές όλων των κομμάτων και κυρίως από τους φοιτητές. Έτσι λοιπόν θα δώσουμε και σήμερα λόγο στους φοιτητές. Είχαμε σήμερα το πρωί μια κατάληψη που έγινε στην διοίκηση, στο διοικητήριο του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, όπως και στις γραμματείες των τμήματων. Ο σκοπός της κινητοποίησης είναι να εκφράσουν οι φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων τμήματος τη διαμαρτυρία τους για την φημολογούμενη, δρομολογούμενη, το λέω φημολογούμενη γιατί ακόμα δεν έχουμε σχέδιο στα χέρια μας. Αναμένεται να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Επειδή υπάρχει λοιπόν πληροφορία για μετακίνηση αυτού του τμήματος, είχαμε μια σημερινή κινητοποίηση κατάληψη. Υπάρχει ανησυχία, λέει, στην φοιτητική κοινότητα. Υποστηρίζουν οι φοιτητές ότι πρέπει να προλάβουν καταστάσεις, πρέπει να εκφράσουν την αντίθεσή τους με τον τρόπο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παρακολύεται η λειτουργία του Ιδρύματος, γιατί δεν έχουν γίνει καταλήψεις στις αίθουσες. Ναι. Έχει γίνει κατάληψη μόνο στις γραμματείες και στο διοικητήριο. Από την άλλη, μας είπαν οι φοιτητές, στο Δήμο Στροπιτάς που ακολουθεί, ότι είχαν τις προηγούμενες ώρες, γιατί είναι τελευταία στιγμή στο θέμα, συναντήσεις και με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος είπε ότι τους στηρίζει στην προσπάθειά τους και αυτός επιθυμεί να μην έχουμε μετακίνηση του τμήματος από την Κοζάνη στα Γρεβενά. Είχαν επαφές και με τους βουλευτές της περιοχής και με τον Περιφερειάρχη και αναμένουν, προσπαθούν να έχουν μια συνάντηση, μια επαφή στο τηλεφωνική με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου. Επειδή λοιπόν εμείς ως σταθμός θέλουμε να δώσουμε λόγο στους πάντες, να πούν όλη τη γνώμη τους και όλες αυτές οι γνώμες να ακουστούν, πάμε να ακούσουμε τι λένε οι φοιτητές για τη σημερινή κινητοποίηση. Για πάμε να ακούσουμε. Σήμερα κάνουμε μια κινητοποίηση η οποία συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτό το κομμάτι, πέρα από παρατάξεις, ως μια γροθιά, μια φοιτητική κοινότητα, πάντα με μπροστάρι και γνώμονα το καλό του φοιτητή. Το οποίο αυτό προβλέπει την μετακίνηση του τμήματος της διοίκησης επιχειρήσεων στα Γρεβενά. Όλο αυτό γίνεται διότι
ξέρουμε πολύ καλά και καταλαβαίνουμε, και αυτοί που δεν ξέρουν τους ενημερώνουμε. Σίγουρα παίζονται πολιτικά τερτύπια από πίσω, είτε έχει να κάνει με περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας είτε οτιδήποτε. Εμείς όμως αυτό που κοιτάμε, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, εμείς αυτό που κοιτάμε είναι ότι ένα από τα πιο, βασικά μαζί με τη λογιστική, είναι τα δύο μεγαλύτερα τμήματα του ΤΕΙ Κοζάνης. Κάθε χρόνο παίρνει 400 νέους φοιτητές, το κάθε τμήμα. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό, αν βάλεις τα χρόνια σε σειρά, φοιτητών. Μιλάμε για, για το διωγμό, συγκεκριμένα είναι 4.176 φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Εγώ προσωπικά και τα διοικητικά συμβούλια, αλλά και οι εκπρόσωποι των φοιτητών, είχαμε μία επαφή με τον κύριο Γκανάσιο, τον Πρίτανη του ΤΕΙ. Μας ενημέρωσε για κάποια πράγματα, όσα ήξερε και ο ίδιος. Εμείς αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι πάνε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μας έχουν ενημερώσει, δηλαδή για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Τα μάθαμε τελευταία στιγμή και γι' αυτό και εμείς τελευταία στιγμή οργανώσαμε αυτή την κινητοποίηση, η οποία σας κάνω και ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε υπέρ της κατάληψης, αλλά όταν μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο και βάζουν σε κίνδυνο το μέλλον των φοιτητών που ήδη φοιτούν, αλλά και των επόμενων που θα έρθουν, πρέπει και εμείς με τον ανάλογο τρόπο να κινηθούμε. Είχα και μια συνάντηση, όλοι μαζί είχαμε βασικά τα διοικητικά συμβούλια και εκπρόσωποι 12 η ώρα με τον Δήμαρχο. Τον ενημερώσαμε για τα αιτήματά μας. Είναι και αυτός μαζί μας στην κινητοποίηση αυτή. Προσπαθεί και αυτός να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Έχουν ενημερωθεί βουλευτές της περιοχής, έχει ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης και αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί θα έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Γαβρόγλου, τον Υπουργό Παιδείας, να συζητήσουμε κάποια θέματα, να δούμε και εμείς πώς θα προχωρήσει το πράγμα και τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Και πάμε στην Εορδαία και στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φωτεινή κυρίες και κύριοι από την Πολυμαίδα. Αφού το προανήγγειλε ο Βαγγέλης, να πούμε λοιπόν για την ενέργεια και για το τι ακριβώς έγινε στον άγωνο που τελικά κατέληξε διαγωνισμό για την αποεπένδυση μονάδων του 40% των μονάδων της ΔΕΗ, των λιγνητικών μονάδων. Την περασμένη Παρασκευή 8 του μήνα στις 4.30 το απόγευμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στη συνεδρίασή του ουσιαστικά επίσημα αποσφράγισε τις προσφορές και είδε και συζήτησε τις προσφορές που υπήρχαν. Υπήρχε μία προσφορά για τη μελίτη από τον όμιλο Μυτιληναίος. Η προσφορά ήταν εξευτελιστικά χαμηλή, όπως λένε οι συνδικαλιστές. Ήταν 24 εκατομμύρια ευρώ για την μονάδα 1 και την άδεια της μονάδας 2 της μελίτης. Τα 24 εκατομμύρια, όπως είναι φυσικό, ήταν ένα τίμημα πάρα πολύ χαμηλό, καθώς ο ανεξάρτητος εκτιμητής έλεγε για 400 εκατομμύρια εκτίμηση της μονάδας. Ζητήθηκε από τον όμιλο Μυτιληναίου να έρθει με βελτιωτική προσφορά, κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα και κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Προφανώς, λέω προφανώς, είμαι σχεδόν βέβαιος, είναι εξακριβωμένο με σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας, να καταλήξει το διαγωνισμό ως άγωνο. Αυτό τι εξέλιξη μπορεί να έχει? Η εξέλιξη που φαίνεται ότι έχει είναι επειδή ουσιαστικά η πίεση έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ζητηθεί, αν δεν έχει ήδη γίνει, η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Το επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μπορεί να έχει πολλά σενάρια, μεταξύ των οποίων να έρθει η ΔΕΗ με μια διαφορετική βελτιωμένη πρόταση, δηλαδή να πουλά κάτι παραπάνω για να είναι πιο ελκυστικό. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο, μέχρι το Μάιο θα πρέπει δηλαδή να προκυρηθεί ο νέος διαγωνισμός και όλοι φοβούνται ότι μαζί με τις λιγνητικές μονάδες μπορεί να μπουν και υδροελεκτρικά της επιχείρησης. Αυτό βέβαια θα έλεγα ότι δημιουργεί μια ετοιμότητα αγωνιστική στους εργαζόμενους, αλλά και όχι μόνο, και στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς σήμερα το πρωί, μιλώντας με συνδικαλιστές του Σπάρτακου, που ουσιαστικά εδρεύει εδώ στα πλαίσια της εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας, που λειτουργεί ο Σπάρτακος στην Πτολεμαίδα,
Συναντήσαμε και το Προεδρείο της Γενόπ ΔΕΗ, καθώς ήταν στην Πολεμαίδα και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενόπ, και καταλήγουμε, θα έλεγα, σε μια ομόφωνη σχεδόν, ομόφωνη θα έλεγα, όχι, μια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει από την παράταξη του ΠΑΜΕ, καθώς βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, αλλά όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις συμφωνούν στο ότι δεν μπορεί να πουληθεί, γιατί μιλούν για ξεπούλημα, δεν μπορεί να πουληθεί υπό αυτούς τους όρους λιγνητικές μονάδες. Βεβαίως, οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι σε κάθε μορφής πώληση μονάδων, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα χειρότερα δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους πώληση. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Γενόπ, ο Γιώργος Αδαμίδης, εάν, μάλιστα την ερώτηση την έκανα εγώ το πρωί, ρωτήθηκε αν μήπως τελικά επιβεβαιώνεται η στάση που κράτησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης, καθώς ο Θόδωρος Καρυπίδης είχε πει και το έλεγε συνέχεια και το λέει ακόμα και σήμερα, ότι θα παραιτηθεί και ο ίδιος και το Περιφερειακό Συμβούλιο στην περίπτωση που υπάρχει μετατόπιση μετοχών προς ιδιώτες, δηλαδή στην περίπτωση που συντελεστεί η πώληση. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, άρα αυτοί που ζητούσαν την παραίτηση την εποχή εκείνη φαίνεται ότι μάλλον βιαζόντουσαν, γιατί τελικά δεν ήταν κάτι τελεσίδικο. Αποδείχτηκε αυτό γιατί ο διαγωνισμός πια είναι άγωνος και δεν έχει ευδοκιμήσει. Μιλήσαμε με τους συνδικαλιστές, πήραμε δηλώσεις. Αυτό που καταλήγοντας θέλω να πω είναι ότι τα πράγματα είναι μπροστά μας. Φαίνεται ότι θα ξανατοδούμε αυτό το θέμα και αν το δούμε με λιγνητικές μονάδες αλλά και υδροηλεκτρικά, σίγουρα η αντίσταση και ο πόλεμος θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Μάλιστα. Και όταν το λες εσύ, Κωνσταντίνε, μιας και είσαι άριστος γνώσης των ενεργειακών, πάντα τα ρεπορτάζ έτσι είναι άρτια, αλλά στα ενεργειακά νομίζω είναι το... Δεν θέλω να πενέψω τα Ευγένια μου, αλλά θυμάμαι την περασμένη Τετάρτη ή Πέμπτη είχα πει ότι το τίμημα είναι πολύ χαμηλό, μάλιστα τότε έλεγα περίπου 30 εκατομμύρια. Ήξερα το ακριβώς νούμερο, δεν ήθελα να το πω. Ήταν πολύ χαμηλότερο, ήταν 24 εκατομμύρια. Το θυμάμαι, φυσικά δυνατόν. Πολύ καλά και γι' αυτό και το επισημαίνω. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό σου απόγευμα. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαυρίδη. Κάθε σενάριο το οποίο προχωρά στην πώληση και την διάλυση της ΔΕΗ, η Γενόπ ΔΕΗ και τα σωματεία μέλη είναι αντίθετη, όπως ήταν αντίθετη και στη μικρή ΔΕΗ. Υπάρχει όμως μια διαφορά ότι είχαμε προβλέψει εγκαίρως ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια και το συγκεκριμένο εγχείρημα για την πώληση των ελληνικών μονάδων θα πέσει στο κενό. Έχουμε μια ομόφωνη απόφαση τόσο της Γενόπ ΔΕΗ και των σωματείων, αλλά κυρίως του συντονιστικού που λειτουργεί ακόμη, ότι κι αν ακόμη αυτό θα είχε υλοποιηθεί, τότε με τις ομόφωνες αποφάσεις δεν θα ήταν αποδεκτό και ο νέος ιδιοκτήτης, αν μπορούσε να συμβεί, δεν θα περνούσε καλά. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι παράγοντες της χώρας και ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία μετά την αποτυχία της αποεπένδυσης που εμείς το ονομάζουμε λιγνητικό ξεπούλημα, ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε στο βουμείο μιας πολιτικής που απέτυχε τον όμιλο ΔΕΗ και τους εργαζομένους της ΔΕΗ. Καταρχήν, σήμερα έχουμε διοικητικό συμβούλιο που μετά την κοπή της πίτας θα γίνει μια ενημέρωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για όλες τις εξελίξεις, αρχής γενομένης για τον διαγωνισμό, για το ξεπούλημα που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Όπως γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αυτό που λέγαμε το συνδικάτο εδώ και χρόνια, από το 2014 λέγαμε, όταν τότε σχεδιάζεται μικρή ΔΕΗ, ότι πολύ δύσκολα θα έρθουν να αγοράσουν τις μονάδες. Από εδώ και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση η ελληνική κυβέρνηση πρώτον και η ελληνική και η διοίκηση της ΔΕΗ δεύτερον. Περιμένουμε λοιπόν μετά την απόφαση της Παρασκευής του Διοικητικού Συμβουλίου που ομόφωνα απερίφθη ως γελία, θα έλεγα, η προσφορά, διότι έγραψα και ένα δελτίο τύπου κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή τα μέλη της διοίκησης πρέπει να αισθάνονται προσβεβλημένα. Ένας σταθμός ο οποίος χρειάστηκε για να χτιστεί 280 κοντά 300 εκατομμύρια ευρώ. Ένας σταθμός ο οποίος 15 χρόνια είναι η ναυαρχίδα της επιχείρησης. Να αποτιμάται 24 εκατομμύρια ευρώ, αυτό προφανώς είναι πρόκληση για κάποιους. Νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες έδειξε, ας πούμε, τον μερικό σχεδιασμό τον οποίον θέλουν να υλοποιήσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ήταν το
πρώτο σχέδιο, πάμε για το δεύτερο σχέδιο, το οποίο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της συνολικότερης απελευθέρωσης, έτσι όπως επιτάσσουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με την ένταξη και των υδροελεκτρικών, αλλά έχει να κάνει και κυρίως με τις πιο σύγχρονες μονάδες, τις οποίες το τίμημά τους στην ουσία θέλουν να είναι ακόμα πιο χαμηλό. Το τίμημα που μας έχουν δώσει για μας είναι εξευτελιστικό για την ΔΕΗ και είναι λογικό ότι δεν θα έβρισκε την όποια ανταπόκριση. Εμείς επιμένουμε στην διαχρονική μας θέση του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας ότι τίποτα δεν πωλείται και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Και να υπενθυμίσω ότι στο δεύτερο μέρος της ώρας εχμής δίνουμε συνέχεια στο θέμα. Θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ένωσης, του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Ένωση, ο κύριος Στογιάννης, και ο γραμματέας του Σωματείου, ο κύριος Ματιάκης. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα Φωτεινή σε σένα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε όμως από Καστοριά σήμερα Δευτέρα ότι δεν είναι τόσο ευχάριστες οι ειδήσεις. Και τούτο γιατί χθες Κυριακή εντοπίστηκε γυναικείο πτώμα στη λίμνη της Καστοριάς. Στο σημείο άμεσα προσέτρεξε η αστυνομία, απέκλεισε το χώρο και προσπάθησε να βγάλει την γυναίκα μαζί με άλλους από την λίμνη. Οι λόγοι είναι άγνωστοι. Η γυναίκα είναι 75 περίπου χρονών, λέγεται ότι κατάγεται από την κλεισούρα, αλλά τα αίτια για τα οποία βρέθηκε στη λίμνη δεν έγιναν ακόμα γνωστά και ερευνώνται από την αστυνομία. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι και αύριο να μάθουμε ποια ήταν τα αίτια, πάντως όμως αποκλείεται τελείως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Επίσης Φωτεινή εξέπνευσε στη διαδρομή μεταφερόμενος προς νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 83χρονος, κάτοικος της Λάγκας του Άργου Σοριστικού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά εκτελώντας κάποιες εργασίες στην αυλή του σπιτιού του, όπου γλίστρησε, σκόνταψε και έπεσε και χτύπησε. Το νοσοκομείο Καστοριάς έκρινε αναγκαία τη μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Δυστυχώς όμως στη διαδρομή, όπως είπαμε, ο εν λόγω συμπολίτης της Λάγκας απειδίωσε. Αφού τις δυσάρεστες ειδήσεις, να πούμε όμως χθες Κυριακή είχαμε πολλές πίτες, μεταξύ των οποίων θα ξεχωρίσουμε αυτή του Συνδέσμου Γνωμιών Προφήτης Ηλίας, όχι τόσο για την πίτα που κόπηκε και για τον κόσμο που παραβρέθηκε, όσο για τις ειδήσεις που μας ανακοίνωσε ο πρόεδρος στο λογίδριο που εκφώνησε κατά την κοπή της πίτας, λέγοντας πως πλέον το κτίριο, το εκθεσιακό κτίριο της δικής Μακεδονίας νομιμοποιήθηκε, είναι νόμιμο και δεν έχει κανένα φόβο πλέον από εδώ και πέρα για να λειτουργήσει. Καθώς επίσης η μεγάλη αίθουσα του λιμναίου, του ξενοδοχείου λιμναίου της Καστοριάς ήταν κατάμεστη από κόσμο, παρόλο που είχε είσοδο 5 ευρώ για την πίτα που είχε το φιλόπτωχο ταμείο της Μητρόπολης Καστοριάς, και βέβαια τα έσοδα αυτά θα διατεθούν για την Τράπεζα των Φτωχών. Μάλιστα. Αυτά από Καστοριά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια και σε σένα Θανάση και καλή εβδομάδα. Εμείς πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για την εκδήλωση της κοπής της πίτας που μόλις μας είπε ο Θανάσης Μπατσόπουλος του Συνδέσμου Γουνοποιών Προφήτης Ηλίας. Σας εύχομαι υγεία και κάθε καλό. Όλα να πάμε κατευθείαν στον τρόπο μας τις δύσκολες αυτές ώρες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Η επίσημη αφίσα της 44ης Διεθνής Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, η οποία έχει ως κεντρικό σύμβολο το χαρακτηριστικό σήμα της Google, παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, ο Προφήτης Ηλίας. Το 2018
Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον, για τον κλάδο της Γούνας, για την περιοχή μας γενικότερα. Το ίδια βλέπουμε, συνεχίζουμε να βιώνουμε και τους πρώτους μήνες του 2019. Δύσκολες χρονιές για τον κλάδο της Γούνας, παρόλα αυτά όμως, με επιμονή, με προσπάθεια, με ιδιαίτερο ζήλο, θα έλεγα, όπως είναι μαθημένοι οι γουνοποίοι, οι επιχειρηματίες της Καστοριάς, αντιστεκόμαστε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, σε αυτή την κρίση και νομίζω με ενότητα, με σύμπνοια και με επιμονή αλλά και υπομονή θα προσπαθήσουμε να προσπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Προσπαθήσαμε να βρούμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνεται η έκθεση εδώ στην Καστοριά. Ό,τι και να λέγαμε, καταλήγαμε στον ίδιο λόγο, ο οποίος είναι και αυτός που μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εκθέσεων ανά τον κόσμο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον μοναδικό λόγο, ο οποίος είναι η έκθεση γίνεται στον τόπο παραγωγής. Η έκθεση γίνεται στο μέρος στο οποίο γεννήθηκε. Και πάμε στη Φλόρινα και στο Θανάση Γεωργούλα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα από τη Φλόρινα. Σε ακούμε. Καλά, Θανάση. Πάμε με το καιρό, δόξα τω Θεώ, mm-hmm. για να δώσουμε έτσι το στίγμα της, του καιρού και από την περιοχή. Δεν ξέρω πόσο θα μας αγγίξει η αναμενόμενη κακοκαιρία, αλλά από ό,τι βλέπω η μετεωρολογικά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει πάρα πολύ. Μακάρι. Στην δημοσιογραφία είχαμε ένα πλούσιο τριήμερο. Πέρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ήθιστε να είναι πάρα πολλές στην περίοδο αυτή, είχαμε την επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητας του κ. Κωνσταντινίδη, ο οποίος σήμερα είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Φλόρινας. Επανεδιεκδικεί αυτός και ο συνδυασμός του τον Δήμο στις επικείμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και παράλληλα βέβαια έγινε και η κοπή της βασιλόπιτας του συνδυασμού. Mm. Βέβαια ο κύριος Κωνσταντινίδης άσκησε κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και έκανε μια εκτενή αναφορά, θα έλεγα, στο πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιήσει ο συνδυασμός εάν εκλεγεί στις ερχόμενες εκλογές του Μαΐου. Το απόγευμα είχαμε και άλλη μια παρουσία του υποψηφίου Δημάρχου Πρεσπών, του κύριου Πασχαλίδη, εδώ στη Φλόρινα, ο οποίος έκανε απολογισμό του έργου του της τετραετίας και βέβαια και ο ίδιος, αφού αναφέρθηκε σε όλα που έγιναν την περίοδο αυτή στον Δήμο Πρεσπών, επεσήμενε ότι και ο ίδιος θα διεκδικήσει εκ νέου το δημαρχιακό θόκο για την επόμενη τετραετία. Από εκεί και πέρα, στα πολιτικά επίσης έχουμε τη σημερινή επίσκεψη του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κίρτσου, εν όψη βέβαια των ευρωεκλογών είναι αυτές οι περιοδίες που γίνονται εδώ στη Φλόρινα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει με τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και με κομματικά στελέχη. Θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό στην αυριανή μας επικοινωνία. Και εγώ θα έχω και το βράδυ, Θανάση, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Α, πολύ ωραία. Θα είναι μαζί μου ο Σταύρος στο κεντρικό δελτίο. Πάρα πολύ ωραία, διότι αυτός παρακολουθεί. Τηλεφωνικά, ναι, και πραγματικά έχει ενδιαφέρον η επίσκεψη του κύριου Κίρτσου εκεί, οπότε έτσι. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες. Ωραία. Αυτά, Θανάση. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είχαμε αρκετά σε ό,τι έχει σχέση τις βασιλόπιτες, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Και πιστεύω ότι νομίζω το Φωτεινή ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί μετά πάμε για απόκριες. Μην αρχίζουμε να μπερδευόμαστε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα που είχαμε από τη Φλόρινα. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς από την Φλόρινα θα έρθουμε εδώ στην Κοζάνη και θα πάμε στην αίθουσα του Διπεθεάτρου Κοζάνης, όπου το Διπεθέ έκοψε την πίτα του συνέχεια επί της οθόνης. Παρουσίαση συντελεστών, μελών και φίλων του Διπεθέ Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας, όπου έγινε και ένας σύντομος απολογισμός. Καλή επιτυχία στον καθένα προσωπικά, καλή πορεία για το 2019, να έχουμε ένα δημιουργικό έτος του Διπεθέ Κοζάνης. Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο για όλη τη συμπαράσταση που έχουμε.
τόσα χρόνια. Είναι η τελευταία πίτα που κόβουμε με αυτή τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μοναδικό που θα είναι σίγουρα και το 2020 εδώ είναι το προσωπικό του ΔΠΘ. Όλοι οι υπόλοιποι ερχόμαστε και φεύγουμε. Είναι σίγουρο αυτό? Ξέρω εγώ. Κάναμε μια αρχή το 2018 και θέλουμε μέσα στο 2019 όλοι μας οι στόχοι να ολοκληρωθούν. Είναι ένας, πιστεύω, πολύ σημαντικός χρόνος για μας. Αυτό που προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο του 2018, μέσα στο 2019, να δυναμώσει, να γιγαντωθεί. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε καλά. Έχουμε ένα θέατρο που κάθε Σάββατο και Κυριακή είναι γεμάτο και περιμένει τον κόσμο της Κοζάνης για να του παρουσιάσει μια παράσταση. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε έναν ζωντανό οργανισμό που να προσφέρει πολιτισμό. Πιστεύω και περιμένω το 2019 να κάνουμε πράγματα σημαντικά για την πόλη της Κοζάνης, πράγματα που να έχουν εξωστρέφεια, πράγματα που να φέρουν τον κόσμο στο θέατρο, και νομίζω ότι και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της ώρας αιχμής και πάμε στα Γρεβενάκια, στο Χρήστο Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Καλή από εβδομάδα. Τα Γρεβενά, που αυτή τη στιγμή, Φωτεινή, είμαστε στους 13,9 βαθμούς Κελσίου. Και να σου πω ότι είχαμε και μείον 2,4 στις 7 παρα 10 σήμερα το πρωί. Δηλαδή, το μείον δεν το ξεχνάμε ακόμα. Ναι. Στα Γρεβενά, και ακούγαμε νωρίτερα για τον καιρό ότι τις επόμενες ημέρες καινούρια ψύχη, βαρομετρικά καινούρια θα έρθουν, θα επηρεάσουν την περιοχή μας. Να ευχηθούμε το καλύτερο, Φωτεινή, γιατί φέτος είδαμε πραγματικά τις πολύ βαρύ χειμώνα. Εντάξει, τώρα όλα τα νεότερα εδώ για τον καιρό, στο απογευματινό, αμέσως μετά το απογευματινό δελτίο και το κεντρικό, από τον προγνώστη μας, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας αγγίξει τόσο πολύ αυτό το κύμα, θα δούμε. Θα ενημερωθούμε. Το εύχομαι. Έλα, Χρήστο. Λοιπόν, να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα, είχαμε έτσι μια έντονη γραφή, μια έντονη αρθρογραφία από τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, το Επιμελητήριο, από τον Δήμαρχο τον Γιώργο Δασταμάνη, τον κύριο Δημοσθένη Κουτσίδη, τον Κώστα Παλάσκα, τον Λευτέρη Τζιόλα, οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για το μέλλον του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και για τα τμήματα που θα έπρεπε να έρθουν στα Γρεβενά, με αφορμή το πρώτο ρεπορτάζ που παίξατε νωρίτερα από τη Μήνη, με τις αντιδράσεις των φοιτητών, οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μετακινηθούν από την Κοζάνη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ίδιο τμήμα και στα Γρεβενά και στην Κοζάνη. Θα πρέπει οι φοιτητές, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν και καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα, να καταλήξουν σε κάτι θετικό οπωσδήποτε, πρώτα για τους φοιτητές και κατά δεύτερο για μια σχολή, η οποία σχολή θα έχει μέλλον και θα μπορεί βέβαια να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τόσο η τοπική κοινωνία όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα των φοιτητών. Σε αναμονή λοιπόν των αποφάσεων για το καλό βέβαια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να πω ότι την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε την παρουσίαση από τον υποψήφιο Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Δημοσθένη Κουτσίδη, 13, τους πρώτους 13 υποψηφίους του συνδυασμού του «Μαζί συνεχίζουμε». Να πω επίσης, να έρθω κατευθείαν στα αθλητικά, Φωτεινή, για να σου πω ότι να ξεκινήσω από το βόλεϊ, γιατί έχουμε και την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Αστέρα Γρεβενών, η οποία αγωνίζεται στην Β' Εθνική γυναικεία ομάδα, όπου νίκησε με 3-1 τον Έαντα Κυρκής το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μέσα στα Γρεβενά. Να πάω στον Πρωτέα για να σου πω ότι με 84-66 έκανε περίπατο από το ημίχρονο και μετά, θα έλεγα, απέναντι, μέσα στα Γρεβενά, απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Παραμένουμε λοιπόν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και να πω, πάω στο Στίβο τώρα για να σας πω ότι ο Μίλτος, ο Τεντόγλου, έκανε ένα καταπληκτικό 8-23 σε μια διεθνή οργάνωση, σε ένα διεθνή meeting, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη.
Και χθες είχαμε την συμμετοχή τόσο του ιδίου όσο και της άλλης αθλήτριας, της διερευνητικής αθλήτριας, της Ελένης της Κουτσαλιάρη, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στο ΣΕΦ χθες. Εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου για μια ακόμη φορά τερμάτισε πρώτος, δηλαδή αναδύθηκε Πανελληνίο νίκης. Και η δικιά μας η δεύτερη αθλήτρια επίσης, η Ελένη Κουτσαλιάρη, κατέκτησε την τρίτη θέση και οι δύο βέβαια, να θυμίσω, είναι αθλητές του μήκους. Τα Γραβενά, όπως πάντα, είναι πολύ ψηλά στις αθλητικές επιδόσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο. Καλό σου απόγευμα. Εμείς να έρθουμε εδώ τώρα στο στούντιο της Ώρας Αιχμής. Είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ο κύριος Ηλίας Στογιάννης, ο πρόεδρος του Σωματείου ΔΕΗ Ένωση και ο γραμματέας του Σωματείου, ο κύριος Νίκος Ματιάκης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, κύριε Ηλιάδου. Κύριε Στογιάννη, κύριε Ματιάκη, πωλήσεις μονάδων. Άγωνη η διαδικασία πώλησης, την Παρασκευή το ΔΣ την ανακοίνωσε. Άγωνη λόγω έλλειψης ικανοποιητικών προσφορών. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας και είναι αυτό που μονοπολεί, θα έλεγα, το ενδιαφέρον εκεί των σωματείων. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Αδαμίδη. Πείτε μας την άποψη της Ένωσης, την θέση της Ένωσης. Κυρία Ηλιάδου, οι πωλήσεις των ελληνικών μονάδων ήταν κάτι που μας απασχολούσε και συνεχίζει να μας απασχολεί. Έπρεπε κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης να είχε κλείσει τον Οκτώβριο του 2018 και έπαιρνε συνεχώς αναβολή. Ζητούσαν όλο και περισσότερα πράγματα οι υποψήφοι επενδυτές. Άρα λοιπόν καταληκτική ημερομηνία ήταν το Φεβρουάριο, 6 Φεβρουαρίου του 2019, όπως λοιπόν και έγινε. Κατατέθηκαν οι προσφορές από δύο κοινοπρακτικά συγκύματα εκ των τριών, ένα από τον Μυτιληναίο και ένα από τη ΓΕΚ Τέρνα, σε συνεργασία με την Seven Energy. Την Παρασκευή, όπως καλά είπατε, έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου κρίθηκε άγωνος, ομόφωνα ψηφίστηκε, λοιπόν, και κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός των πωλήσεων των μονάδων, διότι δεν ήταν ικανοποιητικές προσφορές. Δεν μπορεί ο Όμιλος Μυτιληναίου να καταθέτει προσφορά 25 εκατομμύρια για τη λιγνητική μελίτης, όταν ας πούμε αυτή η μονάδα έχει στοιχήσει σχεδόν ένα δις. Και το κοινοπρακτικό σχήμα της ΓΕΚ Τέρνα μαζί με τη Seven Energy κατέθεσαν, σημειώσει αυτό, υπό όρους 103 εκατομμύρια για λιγνητική μελίτης και για λιγνητική μεγαλόπολης. Και για τα δύο λοιπόν, και για τους δύο σταθμούς. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή ζητάνε όλο και ζητούσαν και συνεχίζουν να ζητάνε όλο και περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Για ένα κομμάτι ψωμί ουσιαστικά. Άρα λοιπόν αυτό, εμείς, κύριε Στογιάννη. Εμείς πρέπει να σας... Δηλαδή η αποτίμηση, όπως λέτε, είναι πολύ υψηλότερη, πολύ μεγαλύτερη των μονάδων. Δηλαδή ούτε το ένα, αν το πάρουμε πόσο, το 1/5 πρόσφερε ο κύριος Μυτιληναίος. Το 1/10. Ούτε το 1/10. Επί του συνόλου. Το 1/10. Πιστεύετε θα επιδιώξει το Υπουργείο, λέτε τώρα, επανάληψη του διαγωνισμού? Τι λέτε, κύριε Ματιάκη? Κοιτάξτε, δείτε, πιστεύω ότι θα επανέλθει πάλι σε διαδικασία του διαγωνισμού, αλλά εμείς σαν συνδικάτα, επειδή γνωρίζουμε ότι και ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η διαδικασία και είναι κακό να φτάσει εκεί που νομίζουμε ότι μπορεί να φτάσει, θα το πούμε και στη συνέχεια. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι με το πόσο επιθετικά μπαίνουν οι ιδιώτες για την αγορά των μονάδων και για το πόσο απαξιωτικά. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, μία μονάδα η οποία στήχησε... Το επιθετικό από τον ιδιώτη μπορώ να το καταλάβω, το απαξιωτικό. Απαξιωτικά από την υπόθεση, από την διαδικασία, το ότι προσφέρουν πάρα πολύ χαμηλό τίμημα. Δεν διαφωνούμε. Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, όπως είπε και ο πρόεδρος, μία μονάδα η οποία έχει κοστίσει, παραδείγματος χάρη, 300 εκατομμύρια να την καταλογίζει εσύ με 25 εκατομμύρια, έτσι, αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία, πιστεύω πως θα επανέλθουν πάλι στο προσκήνιο, αλλά να δούμε με τους όρους με τους οποίους θα θελήσει η ΔΕΗ πραγματικά, αν θέλει να πουλήσει ή όχι. Mm-hmm. Γιατί εδώ φτάνουμε και σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Παναγιωτάκης, mm-hmm. έχει πει ότι δεν πουλάμε, δεν ξεπουλάμε μάλλον, πουλάμε. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν ξεπουλάει προς το παρόν. Από ό,τι δεν ξεπουλάει, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς θα εξελιχθεί στην πορεία η διαδικασία, θα το δούμε. Γιατί θέλω να πω επίσης ότι... Σας βλέπω ότι έχετε τις επιφυλάξεις σας. Φυσικά. Φυσικά. Πάντα. Θέλω να πω πως ο Μυτιληναίος, μετά την προσφέρα που έδωσε μόνο για τη Μελίτη,
και αφήνοντας στα ζήτητα την Μεγαλόπολη 3-4, θα μπορούμε να πω ότι δεν πιάνει και το ποσοστό, το 40% της αποεπένδυσης που ζητάει το Ευρωδικαστήριο. Οπότε, τι κάνουμε. Μία μονάδα δεν μπορεί να απολυθεί μόνη της. Ούτε φυσικά και οι 3-4 Μεγαλόπολης μπορεί να απολυθούν από μόνες τους. Με τίποτα, συγγνώμη. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι μήπως αργότερα, εφόσον δεν μπορούν να απολυθούν και οι δύο μαζί, τα εργοστάσια, μήπως θα συνοδευτούν με κάτι άλλο. Μήπως θα αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Εκεί είναι το πρόβλημα στο μέλλον. Που θα μπορούμε να δούμε αν πραγματικά θέλουν να δώσουν κάτι άλλο ή θέλουν να δώσουν πραγματικά τις ελληνικές μονάδες. Και στην περίπτωση που δεν θελήσουν να δώσουν κάτι άλλο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, ο συνεργάτης του σταθμού μας, πηγαίνοντας το πρωί και μιλώντας με τους συναδέλφους σας, είπε ότι αναφέρθηκαν ότι κάποια στιγμή ακούστηκε στο ρεπορτάζ ότι μπορεί να προχωρήσουν στα νερά. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να είναι δυνατόν με δεδομένο την δήλωση που έγινε ότι δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα νερά? Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Απλώς θέλω να για τα υδροελεκτρικά μιλάμε. Ναι. Απλώς θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάποια πράγματα. Οι υποψήφιοι επενδυτές ζητούσαν, όπως προείπα, όλο και περισσότερα πράγματα. Και βέβαια θα μου πείτε, κύριε Ελιάδο, γιατί να μην ζητάνε. Λογικό, γιατί είναι, να μην ζητάνε. Ιδιώτης είναι. Ζητούσε όλο και περισσότερα πράγματα. Το ζητούμενο είναι το τι έκανε η κυβέρνηση και το τι έκανε η ΔΕΗ. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθούμε, γιατί πρέπει να τα πούμε. Έφτασε σε σημείο η επιχείρηση να έχει συμμετοχή, να λέει ότι θα έχει συμμετοχή στο 50% σε τυχόν, ας πούμε, ζημιές που θα εμφάνιζε αυτός που θα αγόρασε την όποια λιγνητική μονάδα. Όχι κάθε. Πείτε μου λοιπόν εσείς ποιος ιδιώτης που θα αγόρασε τη μονάδα δεν θα έβγαζε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει χάσιμο για να βάλει η ΔΕΗ το 50%. Ζητήσανε μια σταθερή από τη τιμή. Στιγμή που θα παραλάμβανε, προσπαθώ να σας καταλάβω. Θα δηλαδή, καταλάβετε υπήρχε μια συμφωνία ότι λέμε τώρα, υποθέτουμε ότι ο κύριος Μυτιληναίος αποκτά ένα εργοστάσιο στο οποίο στην αποτίμηση που κάνει δηλώνει ότι βρίσκει μια ζημιά 100 εκατομμυρίων ευρώ, θα αναλάμβανε η ΔΕΗ τα 50. Όχι. Λοιπόν, εξηγήστε μας λίγο, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Γι' αυτό ανέφερα. Για να γίνει πιο δελεαστική η πρόταση, για να μπορέσουν οι επενδυτές να μπουν, να καταθέσουν τις προτάσεις, πήγε, ας πούμε, είπε η διοίκηση ότι θα συμμετέχουμε στο 50%, θα έχουμε συμμετοχή σε τυχόν ζημιές που θα εμφάνιζε η όποια μονάδα, είτε Μελίτη, είτε και Μεγαλόπολη. Και ρωτάω. Γι' αυτό σας ρώτησα. Λέω, πείτε μου λοιπόν, ποιος αγοραστής δεν θα έλεγε ότι κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του χρόνου ότι δεν θα εμφάνιζε ζημιές. Για να έχει, ας πούμε, να πληρώνει και η ΔΕΗ το 50%. Θα κέρδιζε το 50%. Ζήτησε αυτό ή για 2, 5, 10 χρόνια. Υπήρχε κάποιος χρονικός περιορισμός. Δεν το γνωρίζουμε. Είχαν πει για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι ζητάμε πρέπει να το δίνουμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πουλήσουμε τις μονάδες. Ναι, ζητήσανε μια σταθερή. Ναι, είπε η ΔΕΗ ότι αν υπήρχαν ζημιές. Ναι, θα είναι μέτοχος και ΔΕΗ στο 50%. Στα έσοδα έξοδα. Έτσι. Μάλιστα, για 2 χρόνια. Ζητήσανε σταθερή τιμή. Θα συμμετείχε, ας πούμε, με 50% στη ζημιά. Έτσι. Ζητήσανε σταθερή τιμή στον Λιγνίτη, που θα διασφαλίζει δηλαδή την τροφοδοσία της Μελίτης, και το πήραν. Δηλαδή, ο κύριος Σαθάκης μπόρεσε και πέρασε μία σταθερή τιμή από το ρηχείο της Αχλάδας, ώστε να παίρνει με μία τιμή μέχρι το 2023, να έχει μία σταθερή τιμή, και βέβαια με δυνατότητα ανανέωσης άλλα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2028. Καταργήσανε το τέλος Λιγνίτη, που ήταν 2 ευρώ. Καταργήθηκε και αυτό. Ζητήσανε να υπάρξει μείωση του προσωπικού κατά 50%. 1.017 άτομα είχε η Μεγαλούπολη, ζητήσαν 480 να εργάζονται. Βέβαια, αυτά τώρα είναι και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Δεν υπάρχει οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης που να λέει ότι θα πρέπει να μειώσουν το προσωπικό. Όχι. Αυτά ήταν απαιτήσεις των αγοραστών προκειμένου να απολυθούν. Όχι, δεν είναι απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις δεν ήταν.
Η απαιτήση ήταν, επειδή τη δεσπόζουσα θέση την κατήχε η ΔΕΗ όσον αφορά το λιγνίτη, έπρεπε να ανοίξει το παιχνίδι της αγοράς. Και βέβαια εκεί που λέτε για μείωση προσωπικού, και εγώ διαρωτώ με, μιας και γνωρίζουμε όλοι εδώ στην περιοχή της ΔΕΗ, το προσωπικό μειώνεται και μειώνεται δραματικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ορυχείο. Με τα ορυχεία. Μιλάμε για το... και για ανθρώπους οι οποίοι κατήχαν τεχνογνωσία. Μετατάξεις γίνονται, κύριε Στογιάννη. Μετατάξεις τι Γιατί οι προσλήψεις δεν γίνονται. Προσλήψεις δεν τηρείται ούτε το 5+1. Δεν τηρείται. Ούτε το 5+1 δεν... Και αυτό ήταν διαχρονικά... Η ερώτησή μου, γιατί την κάνω. Δηλαδή, στα ορυχεία βλέπουμε ότι μειώνεται το προσωπικό και δεν ανανεώνεται. Υπηρετούν βέβαια και σε γραφεία συνάδελφοί σας, οι οποίοι έχουν προσληφθεί για να είναι στα ορυχεία και παρόλα αυτά υπηρετούν στα γραφεία. Αυτοί λοιπόν έχουν μετατεθεί στα ορυχεία ώστε να επικουρήσουν, να βοηθήσουν τους συναδέλφους που είναι στα ορυχεία. Οι τελευταίες προσλήψεις που γίνανε, που γίνανε και από συναδέλφισσες, οι συναδέλφισσες πηγαίνουν κανονικά. Όχι, αν εννοείται, αν εννοείται αυτό. Όχι, άντρες, μιλάω γενικότερα. Γενικότερα. Ναι, οι προσλήψεις που γίναν σαφώς και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ορυχείων. Ούτε των σταθμών. Δεν γίνονται, το είπα προηγουμένως, δεν τηρείται ούτε το 5+1. Εμείς διαχρονικά η θέση μας ως σωματείο είναι, το λέμε συνέχεια, ότι ζητάμε προσλήψεις. Να γίνουν προσλήψεις. Και βέβαια πρέπει να μειωθεί το προσωπικό, γιατί κανένας ιδιώτης, όποιος και να αναλάβει, οι περισσότεροι θέλουν το προσωπικό, το κόστος μάλλον, να είναι πολύ μεγάλο. Πιστεύω, κύριε Λέντε, ότι δεν είναι ο σκοπός να μειώσουν το προσωπικό. Ο σκοπός είναι να δουλέψει έτσι όπως πρέπει ένα ορυχείο, ένα εργοστάσιο. Και βλέπουμε γι' αυτό και η αναφορά μου στα ορυχεία, μιας και είναι αυτοί που λέμε εργαζόμενοι, δεν διαχωρίζω, αλλά όπως και να το κάνουμε, εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Έτσι ακριβώς. Είναι στα ορυχεία, είναι αυτό που είναι η ναυαρχίδα και αυτό που κινεί ένα ορυχείο, και εκεί δυστυχώς έχετε ελλείψεις. Έχουμε σημαντικές ελλείψεις και βλέπουμε τώρα, βλέπετε κι εσείς, το τελευταίο διάστημα τώρα πανωσκάρι γίνονται μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες αποχωρήσεις προς συνταξιοδότηση. Και το θέμα θα μεγαλώσει περισσότερο στη συνέχεια προς την άνοιξη. Φεύγουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι και δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια κίνηση για να αναπληρώσουμε έστω και το 1/5, 1/5 που ζητάμε εδώ και χρόνια. Ναι. Πιστεύω ότι βλέποντας τη διαδικασία πώς θα εξελιχθεί με τις αποχωρήσεις, μπορεί και ενδεχομένως το ευελπιστούμε να γίνουν κάποιες προσλήψεις, κάποιος διαγωνισμός για καινούριο τακτικό προσωπικό. Αποχώρησαν αρκετοί βέβαια. Πάρα πολλοί αποχωρήσανε, βγάλαν και την ηθελούσια έξοδο. Αποχωρήσανε περίπου στα 1.800 άτομα μέχρι τέλος του 2018. Και να πούμε και ότι όλοι αυτοί είναι άνω των 55. Και αποχωρήσανε οι συνάδελφοι με μεγάλη εμπειρία, η οποία θα έπρεπε να γίνονται προσλήψεις για να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία τους, την τεχνογνωσία στους νέους, ώστε να μπορεί να συνεχίσει η ΔΕΗ. Να περάσουμε λίγο σε ένα θέμα, μιας και μιλήσατε πριν για εργολάβους. ΝΟΜΕ, δημοπρασίες, ΝΟΜΕ λοιπόν, εναλλακτικός μηχανισμός υποβοήθησης της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τι γίνεται, έχουμε καμία αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής, έχει αλλάξει κάτι, είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζαμε, κύριε Στογιάννη? Τα ΝΟΜΕ, κυρία Ηλιάδου, είναι η γάγκρινα, θα έλεγα, της επιχείρησης. Είναι η γάγκρινα της ΔΕΗ. Ως γνωστόν, οι δημοπρασίες των ΝΟΜΕ υιοθετήθηκαν προκειμένου για να ανοίξει η αγορά. Όπως επισημαίνει όχι μόνο η ΔΕΗ αλλά και η αγορά, έχουν αποτύχει πλήρως ως θεσμός. Με βάση λοιπόν τη συμφωνία που είχε υπογραφεί η κυβέρνηση με τους δανειστές, το μερίδιο μέσω από την διοχέτευση των ΝΟΜΕ έπρεπε να πέσει το 2018 για τη ΔΕΗ, το μερίδιο δηλαδή στην αγορά, έπρεπε να πέσει μέχρι τέλος του 2018 στο 62% και μέχρι τέλος του 19 να πέσει κάτω από 50%, θαρώ 49%. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει, γιατί το μερίδιο ακόμα είναι 80% στην ενέργεια από τη ΔΕΗ. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δύο χρόνια που γίνονται οι δημοπρασίες των ΝΟΜΕ, η ΔΕΗ έχει μπει μέσα πάνω από 310 εκατομμύρια. Στήριξε δηλαδή πάνω από 310 εκατομμύρια. Και όλα αυτά γιατί δεν τηρήθηκαν
Δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες. Οι συμφωνίες ήταν, παίρνανε την ενέργεια, την αγοράζαν την ενέργεια και έπρεπε να διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά πρώτα και μετά ό,τι μένει με σειρά από αυτούς ας πούμε, που δίναν τις προσφορές και παίρναν την ενέργεια μέσω νόμε, να κάνουν και εξαγωγή. Αυτοί λοιπόν κάναν κυρίως περισσότερο εξαγωγή, γιατί πετυχαίναν καλύτερες τιμές και έτσι λοιπόν φτάσαν, εδώ που φτάσαν τη ΔΕΗ, να είναι μέσα πάνω από 310 εκατομμύρια από την υπόθεση των δημοπρασιών των νόμε. Ναι, δεν είναι δυνατόν, συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν παραδείγματος χάρη να κατασκευάζεις ένα αντικείμενο το οποίο σου κοστίζει ένα ευρώ και να το πουλάς 80, 70. Είναι αδιανόητο. Είναι φυσικό και επόμενο ότι θα καταστραφείς. Ναι. Είτε σαν επιχείρηση, είτε σαν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εσείς πουλάτε ουσιαστικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή από έτσι ό,τι ακριβώς σας κοστίζει για να, ακριβώς, για ναι, να παράξετε. Και το θέμα είναι ότι αυτό που αγοράζουν από εσάς σε πολύ χαμηλή τιμή, σε εξευτελιστική, την μεταπολούν φυσικά με κέρδη. Φυσικά. Να μην πω υπέροχα, με κέρδη. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο πρώτος διαγωνισμός το 2017 που είχε γίνει, αγοράσαν με 32 ευρώ ήταν 32 ευρώ η τιμή της κιλοβατόρας. Λοιπόν, και το 2018 έφτασαν ας πούμε, να αγοράσουν μέχρι 43 ευρώ και εκεί πρέπει να το πω, θα να τονίσω, ότι κάποιοι δημοσιογράφοι λέγανε ότι βγάζει και κέρδος η ΔΕΗ. Πώς είναι εδώ να βγάλει την κέρδος, όταν στοιχίζει για τη ΔΕΗ 55 ευρώ η κιλοβατόρα. Ναι. Να το πούμε έτσι απλά, έτσι όπως έτσι το ακριβώς λέτε καθημερινά εσείς όπως το συζητάτε, ότι πάντα η ΔΕΗ μπαίνει μέσα από αυτή από την υπόθεση των νόμε. Εάν λοιπόν δεν γίνει μία αναθεώρηση και συνεχίσουν έτσι τα νόμε, για άλλη μία φορά λοιπόν θα επιληθεί η ΔΕΗ οικονομικά. Η πρόταση της Ένωσης λοιπόν πάνω σε αυτό ποια είναι? Να σταματήσουν τα νόμη. Είναι απλά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια διαπραγμάτευση. Αδιαπραγμάτευτα. Μιας και μιλάμε για τον σχεδιασμό, ενεργειακό σχεδιασμό. Κατατέθηκε λοιπόν το Δεκέμβριο για δημόσια διαβούλευση ο ενεργειακός σχεδιασμός από την επιχείρηση. Ποιες ήταν οι προτάσεις της εταιρείας, συμφωνείτε, και αν όχι, ποιες οι δικές σας πάνω σε αυτό? Ο ενεργειακός σχεδιασμός κατατέθηκε τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, όπως καλά είπατε, μπήκε προς δημόσια διαβούλευση. Το Εθνικό λοιπόν Σχέδιο για την Ενέργεια προβλέπει πως όποιες λιγνητικές μονάδες αποσύρονται να μην αντικαθίστανται. Βέβαια, το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι χωράει μέσα στον ενεργειακό σχεδιασμό και ο ΑΕΣ Αμιντέο. Αυτό είναι ένα θετικό λοιπόν μέσα σε αυτό το κομμάτι. Ο Παναγιωτάκης, ο κ. Παναγιωτάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλο, είπε ότι η τελευταία επένδυση πάνω σε λιγνητική μονάδα είναι αυτή της Πτολεμαΐδας 5. Άρα λοιπόν γι' αυτό τόνισα ότι μέσα στον ενεργειακό σχεδιασμό, αφού χωράει και ο ΑΕΣ Αμιντέο, είναι ένα θετικό. Δίνουν βαρύτητα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ναι. Εκεί που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα είναι ο λιγνίτης. Το μείγμα δηλαδή από λιγνίτη σε βάθος χρόνου θα τον έχουν για 17%. Ναι. Άρα λοιπόν, μπαίνει στο σύστημα μόνο το 17% με λιγνίτη και το υπόλοιπο να καλύπτεται Ακριβώς. Εμείς λοιπόν σε καμία περίπτωση μορφές δεν ενέργειας θέλουμε να ισχύσει κάτι τέτοιο. Εμείς θέση μας ως συνδικάτο και ως σωματείο είναι να μην πέσει κάτω από 25% το μείγμα που λιγνίτη, γιατί όπως προείπα, φυσικό αέριο και ΑΠΕ είναι κατά σειρά προτεραιότητας. Ναι. Να σας πω κάτι, κύριε Λιάδο, ζούμε σε μια χώρα όπου έχουμε και ήλιο και αέρα. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε όποτε θέλουμε κι εμείς, όποτε θέλουμε εμείς. Μπορούμε να ζητάμε από τις ανανεώσιμες πηγές να λέμε να βγει ο ήλιος, να φυσήξει για να μπορέσουμε να πάρουμε εμείς την ενέργεια. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το φυσικό αέριο, διότι και με το φυσικό αέριο από κάπου εξαρτιόμαστε. Δεν έπρεπε. Εάν κλείσει στρόφιγγα, δεν θα έχουμε. Δεν να σας θυμίσω, γιατί έχει σημασία αυτό, το 2017 όταν υπήρχε πρόβλημα στη Ρεβιθούσα, εκεί που είναι η βάση με το φυσικό αέριο, όταν δεν πήγαινε το καράβι, λοιπόν υπήρχε πρόβλημα στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και πάλι, αυτό πρέπει να το πούμε, και τότε
και τώρα στο βαρύ χειμώνα, πάλι ο Λιγνίτης είναι αυτός που... Ο Λιγνίτης είναι αυτός που κρατάει όντως, και... ειδικά στην βαρύ χειμώνα. Και είναι για την... υπάρχει η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω Λιγνίτη. Δεν διαφωνούμε. Σε αυτό που διαφωνούμε όμως, κύριε Στογιάννη, είναι για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Έπρεπε δεν ΔΕΗ, είμαστε αντίθετοι. Εδώ και χρόνια δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό. Σε αυτό το παιχνίδι. Τότε που η ΔΕΗ δάνειζε το κράτος, ήταν οικονομικά εύρωστη και πολύ δυνατή, μπορούσε να μπει και σε τέτοιες μορφές ενέργειας, ούτως ώστε να είναι προετοιμασμένη για την μεταλιγνητική περίοδος, η οποία ήδη μας έχει χτυπήσει την πόρτα. Δεν την αφήναν, κυρία Ελιάδου. Δεν την αφήναν. Αυτό, κύριε Ελιάδου, κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάμε για ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν θέλω να μου το εξηγήσετε. Την αφήνω, δεν. Έπρεπε να είχε ξεκινήσει και το φωνάζαμε, το γνώριζε βέβαια και η επιχείρηση και η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μπορεί ότι ο ενεργειακό σχεδιασμό δεν ξεκινάει το... όταν μια επιχείρηση είναι καταρακωμένη και είναι οικονομικά. Έχει πιάσει πάτο. Ξεκινά μια διαδικασία ενό σχεδιασμού πολλά χρόνια πριν. Όπω είπατε και πριν, όταν η ΔΕΗ δάνειζε το κράτο, τότε θα μπορούσε να κάνει έναν πραγματικά. Αν ήθελε να προσφύγει έστω και κάπου αλλού, αλλά να είναι της ΔΕΗ. Κύριε Ματιάκη, το έχω πει χιλιάδες φορές και από εδώ. Πονάει η ψυχή μας όταν βλέπουμε πάνω εδώ στα όρια ανεμογεννήτριες, οι οποίες ανήκουν σε ιδιώτες, μεγάλες επενδύσεις, εξαιρετικά κερδοφόρες και η ΔΕΗ να είναι εκτός παιχνιδιού. Έτσι ακριβώς. Εκεί είναι δραματικό πονάει. Πραγματικά στην καρδιά, την ενεργειακή καρδιά της χώρας. Της χώρας. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε πολύ νωρίτερα και όχι τώρα. Και, ακόμα και τώρα θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι και δύσκολο αν κάνει κάποιες εξοικονομήσεις, όπως λέγαμε και πριν με τα νόμε. Κατάργηση των νόμε. Μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τη ΔΕΗ. Θα μπορούσε να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο εδώ, στην περιοχή μας. Μέσα στα ορυχεία. Θα μπορούσε. Και μάλιστα το είχαν ανακοινώσει και κατά καιρούς παλιότερα ότι συζητούσαν ένα τέτοιο θέμα, παραδείγματος χάρη, να γίνει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή μας. Γιατί δεν αυτοκίνησε, κύριε Στογιάννη, αυτή η πρόταση. Την απάντηση τη δώσατε εσείς προηγουμένως. Ότι είναι όλοι ιδιώτες. Ήταν ιδιωτικά συμφέροντα, γι' αυτό δεν αφήνονται ιδέα. Έπρεπε να ανοίξει η αγορά και δεν γι' αυτό διαφωνώ, δεν την αφήσει. Αλλά οι ΔΕΗ, όπως είπατε και πριν, υπάρχουν κάποιοι διευθύνονται σύμβουλοι που έχουν περάσει κατά καιρούς. Είναι ο βασικός μέτοχος του κράτους. Οπότε ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι δεν είναι, κύριε Ματιάκη. Και... έτσι ακριβώς είναι. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και πρέπει και επιβάλλεται να ενεργεί για το συμφέρον στο οποίο τον καλεί το κράτος να υπηρετήσει και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουν περάσει και άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι από την ΔΕΗ, εκτός από τον κύριο Παναγιωτάκη, οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο προσπάθησαν να περάσουν σε αυτές τις μορφές ενέργειας. Είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι τα συμφέροντα. Εγώ μπορώ να καταλάβω τώρα, το συμφέρον τώρα, του ιδιώτη. Αν μου λέγατε ότι δεν πάλευε ο ιδιώτης για το συμφέρον του, αυτό θα μου φαινόταν περίεργο. Με αυτό που θα σας πω θα καταλάβετε. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή δεν προσπαθούν να απαξιώσουν το Λιγνίτη. Ναι. Είναι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μηδενίσουν το Λιγνίτη. Ναι. Να μηδενίσουν το Λιγνίτη. Παλεύεται όμως. Εγώ περίμενα στην μεταλιγνητική περίοδο να παλέψει όλο το ΔΣ ενωμένο και για να αποκτήσουν το φωτοβολταϊκό πάρκο, όπως είπατε, και γενικότερα να μπει η ΔΕΗ και σε μία άλλη μορφή ενέργειας. Γιατί πριν μου μιλήσατε για το καράβι και για το φυσικό αέριο, και μπορώ να σας πω ότι αν υπήρχε εκεί μία ανεμογεννήτρια που είναι και πολύ μεγάλα μποφόρ, ενδεχομένως να υπήρχε μία παραγωγή η οποία θα κάλυπτε. Μπορούμε να τα βάλουμε με το Διεθνή Χρηματιστηριακό Τίποτα. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο ρήπων βάζει μέσα τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπαίνει από τους ρήπους σχεδόν 1 εκατομμύριο. Τι είναι αυτό? Πληρώνουμε ρήπους. Ήτανε 4 ευρώ ο τόνος και έφτασε αυτή τη στιγμή να τον πληρώνουμε 24 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι διεθνή συμφέροντα, κύριε Ελιάδο, αυτά. Και καλείστε να ανταπεξέλθετε σε πολύ δύσκολες εποχές, κύριε Στογιάννη. Εργολαβίες, δύο λόγια θέλω να μου πείτε. Συνεχίζουν με το ρυθμό που γνωρίζαμε ή έχει αλλάξει κάτι λόγω οικονομικών τώρα δυσχεριών? Γιατί γνωρίζαμε ότι παλαιότερα υπήρχαν εργολάβοι. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ελιάδου. Πόσο, 40-50, πόσο ήταν, κύριε Στογιάννη? Όσον αφορά για τις εργολαβίες, εμείς ως συνδικάτου δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά. Των εργολαβιών. Θεωρώ ότι
να υπάρξουν κάποιες εργολαβίες, αλλά να είναι αυστηρά ελεγχόμενες. Η ουσία εκείνη θα ρω. Εκτός το ότι εμείς βασικά η αρχή μας είναι προσλήψεις τώρα, τακτικού προσωπικού. Μακάρι να γίνουν προσλήψεις και αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στους εργολάβους να γίνουν τακτικοί υπάλληλοι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εργολαβίες, αλλά αυστηρά ελεγχόμενες, εφόσον δεν μπορούν να καταργηθούν. Γιατί ξέρουμε ότι, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι ανασφάλιστοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι που το τίμημά τους είναι κατώτερο του κατώτατου μισθού. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενοι για να μπορεί να δουλέψει πιο στα το σύστημα, να μην υπάρχουν αυτές οι προστριβές και αυτές οι αναταράξεις που υπάρχουν οι εργολάβους με την επιχείρηση. Βέβαια. Και θα μπορώ να πω και όλα ότι. Να πούμε και οι αδικίες. Και οι αδικίες, βέβαια. Ανάμεσα στους εργαζόμενους. Γιατί πολλές φορές δουλεύουν περισσότερο οι εργαζόμενοι των εργολάβων. Και κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς. Και δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα ούτε. Ποτέ δεν συμφωνήσαμε με τη λογική των εργολάβων να πληρώνουν παροσχάρι με ένα πολύ χαμηλό τίμημα τον εργαζόμενο του. Γι' αυτό λέμε να υπάρχει αυστηρότητα στον έλεγχο της εργολαβίας, ούτως ώστε να υπάρξουν και οι εργασίες που γίνονται από τους εργολάβους, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές είναι ατελείς. Mm. Και χρειάζεται να επέμβει η ΔΕΗ να τις τελειώσει, να τις διορθώσει. Και αυτό πού γυρίζει? Στον καταναλωτή. Ανεβάζει το τίμημα της εργολαβίας. Και θα, λόγιο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και θα καταλήξουν πάλι να το πληρώσει αυτό το κόστος ο καταναλωτής. Και περνώντας, μιας και μιλάτε για εργολάβους, οι εργαζόμενοι των εργολάβων φυσικά μπορούν να είναι στην Ένωση, κύριε Στογιάννη. Όχι, δεν μπορούν. Ή γενικότερα στον Σπάρτακο ή σε όλα αυτά τα σωματεία. Όχι, δεν μπορούν. Όχι, δεν μπορούν. Ερχόμαστε λοιπόν στις εκλογές της Ένωσης, που είναι οι εργαζόμενοι, αυτό που λέμε, οι μόνιμοι, ούτε οι εργαζόμενοι οι οποίοι υπηρετούν εκεί 8 μήνες, 6 ή 2, υπάρχουν 2 μήνες τώρα, κύριε Στογιάννη, τα δίμηνα. Δίμηνα όχι. Όχι. Είναι, το 8 είναι τα 8 μήνα. Είναι τα 8 μήνα, ναι. Ναι. Ούτε αυτοί μπορούν να είναι στα σωματεία. Εγγεγραμμένοι. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, 8 μήνα το καταστατικό μας εμάς λέει ότι μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους που ασχολούνται με την ενέργεια. Δεν μπορούν όμως να πάρουν μέρος, ας πούμε, στα δευτεροβάθμια όργανα, στη ΓΕΝΟΠ, για το εργατικό κέντρο κτλ. Είστε σαφείς. Οπότε να έρθουμε τώρα στις εκλογές σας, οι εκλογές του Σωματείου, η Ένωση. Μιλήστε μας λίγο, πότε θα διεξαχθούν. Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν 19, 20 και 21 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η θητεία μας, 3 χρόνια. 3 χρόνια προσφοράς σε επιχείρηση, εργαζόμενους, αλλά και στην κοινωνία. Κάναμε την γενική μας συνέλευση, όπως ορίζει και το καταστατικό μας, μια κορυφαία λοιπόν διαδικασία, και έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση οι εκλογές να διεξαχθούν, όπως προανέφερα, την Τρίτη 19, Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 του μηνός. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες που ήταν όλο αυτό το διάστημα δίπλα μας, που μας εμπιστευτήκαν. Στόχοι του Σωματείου είναι η διασφάλιση της επιχείρησης, η διασφάλιση των εργαζομένων και των εργασιακών σχέσεων και βέβαια η διασφάλιση του εθνικού μας καύσιμου, του Λιγνίτη. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Είπαμε προηγουμένως αρκετά πράγματα. Είπαμε για τις πωλήσεις των μονάδων, είπαμε για το ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν σημαίνει ότι τα βγάζουμε απ' έξω. Αλλά κυρίως, δηλαδή, οι στόχοι μας είναι αυτά που είπα προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες να μας εμπιστευτούν, να παραβερθούν στις εκλογές με την ψήφο τους, να μας στηρίξουν, ώστε να μας δώσουν δύναμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω για ένα καλύτερο αύριο. Υποψήφιοι εκ νέων, υποθέσω, και οι δύο, και ο κύριος Στογιάννης και ο κύριος Ματιάτης. Ναι, ναι, ναι. Να πω και εγώ να ευχαριστήσω και εγώ τους εργαζόμενους για την στήριξη που μας είχαν δώσει την προηγούμενη την τριετία. Έχουμε παλέψει μαζί με τους εργαζόμενους 3 χρόνια, δώσαμε αγώνες, κερδίσαμε αγώνες. Δεν μπορώ να πω ότι χάσαμε κάποιους αγώνες, γιατί οι αγώνες μάλλον που δεν έχουν κερδιθεί εκκρεμούν. Φρύνουν σε εκκρεμότητα. Να τους ευχαριστήσω λοιπόν και να τους ζητήσω και πάλι να στηρίξουν το Σωματείο Ένωση, το ενωτικό ψηφοδέλτιο του Σωματείου Ένωση, για να μπορέσουμε και πάλι με το καινούριο
διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αναλυθεί μέσα από τις εκλογές, να δώσουμε και τους υπόλοιπους αγώνες που θα παρουσιαστούν στο μέλλον. Κάθε μέρα είναι μέρα αγωνιστική για το Συνδικάτο. Είστε σε ένα διαρκή αγώνα, λοιπόν. Έτσι. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνατε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε και φυσικά στο δελτίο το απογευματινό στις 6.30. Ραντεβού τα λέμε στο δελτίο ειδήσεων το κεντρικό. Καλό σας απόγευμα και αύριο φυσικά στην ώρα εχμής 3 με 4 το μεσημέρι. Γεια σας.